Καλημέρα! Καλώς τα μάτια μας τα δυο! Έφερα γλυκό. Πολύτικο ταούκ και οξού δοκίμασε. Ναι, ναι. Άλλη δουλειά δεν είχα. Τέλος πάντων... Δεν πιστεύω να έχεις βάλει τίποτα μέσα. Άντε πάλι τα ίδια. Καλέ, πού τα ξέρεις εσύ αυτά, ε? Πολίτησα είσαι γεια, απ' την πόλη. Και αυτό το όνομα τι όνομα είναι, Μπούντρου? Αχ, Καραμάνογλου είναι το όνομά μου, Βιολέτα το μικρό μου. Η προγιαγιά μου ήταν απ' την πόλη, απ' το Σισλί. Και γιατί κυκλοφορείς με ψευδόνυμο? Σε καταζητάνε, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εμένα όχι. Ο μπαμπάς μου, Θεός χωρές τον αμπενόβγαινε στη φυλακή. Το Μπούντρος είναι ψευδόνυμο απ' τον Μπουντρούμι. Τις συνταγές της κληρονόμησα απ' την προγιαγιά. Ένα τετράδιο σκέτο θησαυρό. Αυτές έφτιαχνα στο φούρνο μου, γι' αυτό για έκανε η γειτονιά λαϊκό προσκύνημα. Η μισή γειτονιά, διότι η άλλη μισή κάνει εδώ λαϊκό προσκύνημα. Ναι, ναι, το βλέπω. Αυτό είναι τυχαίο τώρα, δεν μιλάω για όλες τις ώρες. Εμένα όμως, όλες τις ώρες γινόταν το έλα να δεις. Αυτό το κάθαρμα, ο ιδιοκτήτης φταίει που με πέταξε έξω. Που να μη σώσει, να σταυρώσει ενοικιαστή, να του τα φάνε όλα στον ένθια και στις εισφορές αλληλεγγύης, βρε. Ξέρεις τι αύξηση μου ζήτησε για να μου ανανεώσει το συμβόλαιο? 100%! Μωρέ, και εσύ δεν του τα άδεινες, αφού λαϊκό προσκύνημα λες γινότανε. Ναι, δεν του τα χρώσταγα του παπάρα. Καλά, το στοματάκι σου μόσχωσε, κάνε λογαρίφαλο σκέτο. Όχι, αγάπη μου. Δεν με έχεις ακούσει να βρίζω πραγματικά. Εγώ, καλέ, δεν σε έχω ακούσει. Τότε στη λαϊκή που είχαμε πάει και οι δύο και θέλαμε να προλάβουμε τα κηδόνια και έγινε το έλα να δεις, όλη η γειτονιά μας άκουσε, το ξέχασες? Πώς θα το ξεχάσω, καλέ, που ταμπουρωθήκαμε πίσω από τους πάγκους και παίζαμε κηδονοπόλεμο! Καλέ, και πέρναγε ο Παπαλάζαρος και του ήρθε το κηδόνι στο Δόξα Πατρί, το θυμάσαι? Ακόμα το έχει το καρούμπαλο. Ωραίες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει θράψη εμείς οι δύο σε αυτή τη γειτονιά. Λοιπόν, άμα θες, ναι, σε πάω πάλι ένα κηδονοπόλεμο. Γιατί? Για να πάρεις τη ρεβάνς. Ποια ρεβάνς, καλέ, αφού εγώ νίκησα. Ποιος νίκησε? Εγώ, βέβαια. Αλήθεια? Για πάρε ένα τηλέφωνο τον Παπαλάζαρο να δούμε αν θυμάται. Για πάρ' το ένα τηλεφωνάκι! Άστον τον Παπαλάζαρο. Από τότε που χτύπησε ο άνθρωπος, τα έχει ψιλοχαμένα. Άστον, στο λαιμό τον έχει πάρει. Πότε στο είπε ο Άρης? Δεν μου το είπε ακριβώς.